MGTV, η ομογένεια κοντά σας. MGTV USA, οι δραστηριότητες της ελληνοαμερικανικής κοινότητας με βίντεο και πλήρες ρεπορτάζ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας mgtvusa.com. Καλύπτουμε καθημερινά τα γεγονότα στην ομογένεια. Καλησπέρα. Το όνομά μου είναι Γιώργος Κίτσος, είμαι ο νέος πρόεδρος του Greek American Homeowners Association. Απόψε, 11 Ιανουαρίου του 2023, είναι η πρώτη μας γενική συνέλευση. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και όλα να πάνε καλά. Ευχαριστώ. Αναγνώριση και επικύρωση πρακτικών. Και μετά θα κάνουμε την οργοβοσία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά από αυτό θα κόψουμε τη βασιλόπεδα και μετά από τη βασιλόπεδα περιμένουμε τους δύο γιατρούς να έρθουν να μας μιλήσουν. Δήμη να έχουμε δύο εκλεκτούς γιατρούς της ομογένειας, τον δόκτωρα Ντάγκα και τον δόκτωρα Σύρο. Μία παρουσίαση γύρω από καρδιολογικά προβλήματα και πρόληψη των προβλημάτων αυτών. Όλοι θα βοηθήσουμε, θα έχουμε τον καινούριο πρόεδρο τώρα, τον κύριο Γιώργο Κίτσο. Γιώργο Κίτσο. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ, Γιώργο. Ευχαριστούμε για όλη τη δουλειά που έκανες όλα αυτά τα χρόνια και ιδίως τα τελευταία 6 χρόνια, μια και σου έλαχε ο κλήρος του κορονοϊού, δηλαδή 4 και 2, 6. Ευχαριστούμε όλους που ήρθατε. Ελπίζω να συνεχίσουμε το έργο μας όπως κάνουμε εδώ και 44 χρόνια. Με δύο λόγια να σας πω, ο οργανισμός μας ιδρύθηκε το 1978, έγινε filing original το 1979. Το 1986 αγοράσαμε το σπίτι και το αναπαλαιώσαμε και από τότε συνεχίζουμε το έργο μας. Εκείνο που πρέπει επίσης να σας πω είναι ότι εδώ και 31 χρόνια, κάθε χρόνο, το Thanksgiving κάνουμε μια μεγάλη γιορτή για ανθρώπους της κοινότητας και επίσης προσφέρουμε υποτροφίες σε παιδιά πανεπιστημίων και γυμνασίων. Έχουμε διάφορους ομιλητές κάθε χρόνο, οι οποίοι μας μιλάνε άλλοι για ιατρικά θέματα, άλλοι για επαγγελματικά, άλλοι για ό,τι μας αφορά ως ιδιοκτήτες και συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας. Στα μέλη, δεδομένου, ορκιζόμεθα ότι θα ακολουθήσουμε τους κανονισμούς του καταστατικού του συλλόγου αυτού για κάθε επιτυχία του συλλόγου και της συνάξεως. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Συγχαρητήρια. Χαίρομαι πολύ που είστε εδώ. Θα μιλήσουμε για πρόληψη απόψε. Καλή χρονιά εύχομαι σε όλους. Με τις πατριαρχικές ευλογίες και με τις ευχές μου για ένα καλύτερο 2023 με σχέση με το 2022. Λοιπόν, ονομάζομαι Γιώργος Σύρος. Δουλεύω στο Μάσο Ανάκ Wins μαζί με τον Dr. Ντάγκα και το υπόλοιπο team εκεί πέρα. Όπως ξέρετε, το νοσοκομείο έχει δραστικά, να το πούμε έτσι, αναμορφωθεί σε σχέση με πριν από 10 χρόνια που είχα πρωτοέρθει εδώ πέρα. Τα πράγματα έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ όπως ξέρετε. Υπάρχουν μηχανήματα καινούργια, καινούργιοι γιατροί, νέες τεχνολογίες. Τώρα εδώ πέρα με το δάσκαλο ανοίξαμε και Cath Lab, ανοίξαμε αιμοδυναμικό εργαστήριο το οποίο είναι πρωτότυπο για την Αστόρια. Δηλαδή κάνουμε stents ακόμα και στην Αστόρια. Αυτά τα πράγματα είναι πρωτοποριακά. Ωραία. Και γίνανε με σκληρή δουλειά. Μπράβο. Και φυσικά με την δική σας στήριξη. Με τη δική σας στήριξη και τη δική σας βοήθεια. Γιατί ξέρουμε ότι μας εμπιστεύεστε και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη την οποία εμείς απολαμβάνουμε από όλους σας. Είναι τιμή μας να σας υπηρετούμε. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για πρόληψη. Δεν θα σας ζαλίσω ιδιαίτερα, γιατί τα πράγματα δεν θέλω να τα κάνω περίπλοκα και να μπερδεύεστε. Πάμε, λοιπόν, ο Θείος Ιπποκράτης, λοιπόν, τι έλεγε ο κόσμος ο Θείος Ιπποκράτης, κάλιο προλαμβάνει ή θεραπεύει. Είναι πολύ σημαντικό για όλους μας να ξέρετε ότι πρέπει να προλάβουμε πράγματα και όχι να τα θεραπεύσουμε. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική έννοια. Δεν πρέπει να τρέχουμε τελευταία στιγμή να φτιάχνουμε
εμφράζομαι τα. Άμα γίνει, θα το φτιάξουμε κι αυτό. Αλλά είναι πολύ πιο σημαντικό να το προλάβει παρά να τρέξει τελευταία στιγμή. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, υπάρχουν τριών ειδών, δύο ειδών προλήψεις. Η πρώτη είναι η πρωτογενής πρόληψη. Τι είναι τώρα αυτό? Αυτό είναι ότι πρέπει να προσέχουμε για να έχουμε. Υπάρχει η δευτερογενής πρόληψη, η οποία τι λέει? Ότι άμα πάθουμε ζημιά, πρέπει να αλλάξουμε τρόπο ζωής και να παίρνουμε τα φάρμακά μας άμα πάθουμε ζημιά. Αυτό είναι η δευτερογενής πρόληψη. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να δούμε αν έχουμε ζάχαρο? Γιατί το ζάχαρο, από σαν οντότητα, σημαίνει ότι είναι σαν να έχει πάθει διάφραγμα, να το πω έτσι. Είναι πολύ, λοιπόν, πολύ σημαντικό, άμα κάποιος έχει ζάχαρο εδώ μέσα, διαβήτη, να το πούμε έτσι, diabetes mellitus, να προσέχει πάρα πολύ, να το ρυθμίζει αυστηρά, για να προλάβει τα χειρότερα. Θα σας το πω έτσι λίγο απλά, γιατί δεν θέλω να τα λέω πολύ επιστημονικά και σας ζαλίζω και μετά θα κοιμηθείτε κιόλας. Είναι και αργά. Λοιπόν, υπάρχουν λοιπόν τριών ειδών επέμβασης. Η πρώτη επέμβαση είναι για να φτιάξουμε αν κάποια ζημιά ήδη γίνει. Η δεύτερη επέμβαση είναι για να προλάβουμε το κακό που συμβεί. Και υπάρχουν και γενικότερες πληροφορίες όσον αφορά τη δίαιτα, την άσκηση κτλ. Όλα αυτά δεν υπήρχαν στο παρελθόν. Αλλά αυτό που έγινε είναι ότι όταν ο Ρούσβελτ ήταν πρόεδρος στην Αμερική, αυτός είχε πολύ ψηλή πίεση. Και του λέγανε: έχεις πίεση 200, δεν πειράζει, καλά πας. Οπότε, εντάξει, δεν ξέραμε εκείνη την εποχή πώς να προλάβουμε την υπέρταση και τι σημαίνει υπέρταση. Επειδή λοιπόν αυτός έπαθε κάποια ζημιά, αυτός προσπάθησε και δημιούργησε, να το πω έτσι, μια μελέτη, έκανε ένα πυρήνα από καρδιολόγους, οι οποίοι ερεύνησαν για να δούνε αν πραγματικά η πίεση σκοτώνει, η χοληστερίνη σκοτώνει, το ζάχαρο σκοτώνει. Ας πούμε, άμα κάποιος καπνίζει είναι κακό, αλλά με ποσοστά. Όχι δηλαδή, αν ξέρεις καπνίζει θα πεθάνει, αλλά και εμένα ο παππούς μου κάμιζε 50 χρόνια δεν πέθανε. Λοιπόν, για να κάνουν μια σοβαρή μελέτη στην Αμερική, ο πρόεδρος πριν από 50 χρόνια ξεκίνησε μια μελέτη στο Φράμιγχαμ το 1961, με αποτέλεσμα να μπορούμε να στοιχειοθετήσουμε ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου από τους οποίους μπορεί ένας άνθρωπος να κινδυνεύσει. Αυτό λοιπόν έκανε εκείνη την εποχή. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες που δεν μπορείτε να τους αλλάξετε. Η ηλικία δεν αλλάζει. Δηλαδή, άμα γεράσω τώρα κανένα νεότερο, αυτό δεν γίνεται. Το άλλο είναι το φύλο. Είναι προφανές ότι αν έχετε να πέσετε τέτοια γνώση, το να βρεις μια γυναίκα πρώιμη νοπαυσιακή με έμφραγμα είναι πολύ σπάνιο. Πολύ δύσκολο να βρεις γυναίκα που έχει ακόμα περίοδο, να το πω έτσι, να πάθει έμφραγμα. Άρα το φύλο παίζει ρόλο. Για παράδειγμα, αν η γυναίκα αυτή γίνει μετεμινοπαυσιακή, μετά την περίοδο, αφού τελειώσει η περίοδο της, αφού έχει μηνόπαυση, να το πω έτσι, έχει τον ίδιο κίνδυνο να πάθει έμφραγμα με έναν άντρα. Άρα το φύλο και η ηλικία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Επίσης, τι λέω σε όλους, το ιστορικό. Αν έρθει και μου πει κάποιος, εμένα ο μπαμπάς μου πέθανε σε 40 από έμφραγμα. Προφανώς. Αν μας το πει αυτό κάποιος, κάποιο λάθος έχει φάει. Πρέπει να το ψάξει λίγο περισσότερο. Αν σου πει ο θείος μου πέθανε, ο πατέρας μου πέθανε, η μάνα μου πέθανε. Αν κάποιος λοιπόν από εσάς έχει οικογενειακό ιστορικό ευνηδίου θανάτου από μικρή ηλικία, καλό είναι να ψάξετε βοήθεια. Αν έχετε αδέρφια που πεθάνανε μικρά από θάνατο και κανείς δεν ξέρει, λέει, πέθανε στο χωριό, λέει, από έμφραγμα. Ψάξτε το καλύτερα, γιατί κάτι μπορεί να τρέχει εκεί πέρα. Δεν σημαίνει ότι δεν το έχετε αυτό το γονίδιο κι εσείς, αλλά καλό είναι να το ψάξετε περισσότερο. Αυτοί οι οποίοι κόβουν το τσιγάρο μειώνουν τον κίνδυνο θανάτου κατά 50% και σχεδόν εξομοιώνεται μετά από 10 χρόνια. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, εδώ, πώς θα το κόψουμε το τσιγάρο, υπάρχουν οι εξής τρόποι. Πρώτον είναι το behavioral, δηλαδή το μπλα μπλα. Αυτό είναι λίγο δύσκολο για τους Έλληνες. Το δεύτερο είναι gum, δηλαδή τσίχλες, patch, δεν δουλεύει πάρα πολύ. Τα καλύτερα που υπάρχουν είναι τα φάρμακα. Είναι το Chantix, το οποίο πραγματικά έχω δώσει σε πάνω από 200 ασθενείς και έχω δει περίπου το 60% να κόψει το τσιγάρο. Είναι μεγάλο το ποσοστό αυτό. Το Chantix είναι απλά ένα φάρμακο το οποίο ενώνει τις υποδοχές στον εγκέφαλο και σε κάνει να μην θες να καπνίσεις. Δηλαδή το παίρνει ο ασθενής και λέει τώρα καπνίζω, δεν καπνίζω. Δεν έχει καμία διαφορά για μένα. Δηλαδή ο εγκέφαλός του γίνεται train, εκπαιδεύεται, ώστε να μην παίρνει ευχαρίστηση το τσιγάρο. Με αποτέλεσμα να κόβει το τσιγάρο. Το βουπρόβλιο είναι αντικαταστατικό. Και τα δύο μαζί, άμα τα δώσει και κάποιον ασθενή, μπορεί να βοηθήσει πολύ τον ασθενή. Και πραγματικά σας λέω, έχω πολλούς ασθενείς που τα έχω δώσει και πάνε πάρα πολύ καλά. Τώρα, επίσης, μου λέει κάποιος, ξέρεις, εγώ μείωσα το τσιγάρο από 15 τσιγάρα που έκανα την ημέρα, το κάνω 2 την ημέρα. Αυτό
Καλό είναι, αλλά και πάλι είναι πάρα πολύ κακό. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι επειδή τα έκανε από 15 σε 2 θα είναι καλύτερα. Άμα κάποιο σου λέει, εγώ τι ψάω, θα σου δώσω ένα ποτήρι με 10 μύγες ή με 3 μύγες. Θα πίνετε από ένα από τα δύο, όχι. Συνεπώς, είτε 3, είτε 15 μύγες, είτε 3 τσιγάρα, 15 τσιγάρα, για μένα είναι το ίδιο. Το μαχαίρι το κόβουμε, το τσιγάρο το κόβουμε μαχαίρι. Ή 0 ή 1. Ή καπνίζουμε ή δεν καπνίζουμε. Καπνίζω λιγότερο, δεν μετράει. Τώρα, όσον αφορά την πίεση. Τι κάνουμε για την πίεση, ποιο είναι το σωστό νούμερο. Λοιπόν, αν έχουμε πάθει κεφαλικό έμφραγμα, αν έχουμε περιφερική νόσο, γιατί το ποδάρι πονάει, άμα περπατάμε, τότε η πίεση είναι κάτω από 130-80. Άμα είναι κάποιο τελείω υγιή, 140-90, να το πω έτσι. Άμα είναι νευροπαθή, έχει άλλα προβλήματα. Άρα να θυμόμαστε, άμα έχουμε προβλήματα υγεία, πάμε πιο χαμηλά. Αν δεν είναι προβλήματα υγεία, είμαστε λίγο πιο, να το πω έτσι, ελαστικοί, να το πω έτσι. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, υπάρχουν πολλά φάρμακα τα οποία πρέπει να δώσουμε, τα οποία καλό είναι να μιλείτε με τον παθολόγο σας και ή με τον καρδιολόγο σας. Μην πάτε σε κανένα τυχαίο τζαμπατζή στην Ελλάδα και παίρνουμε τυχαία φάρμακα άλλων τάλων. Υπάρχουν ενδείξεις αυστηρές για το τι φάρμακα μπορούμε να δώσουμε για κάθε μία περίπτωση. Οπότε δεν παίρνουμε τυχαία φάρμακα. Πάμε στο φαρμακείο, άλλο το πιο καλό φάρμακο που έκανε φέτος η φαρμακοβιομηχανία. Αυτό δεν είναι καλή ιδέα αυτό. Γιατί κάθε φάρμακο έχει ενδείξεις και αυστηρές αντιενδείξεις. Και επίσης, κάθε φάρμακο που μπορεί να προσαρμοστεί στον ασθενή και να του κάνει το μεγαλύτερο καλό ή το μεγαλύτερο κακό. Εδώ τώρα να πω και μια ειδική κουβέντα σε αυτά τα φάρμακα είναι ότι κάθε φάρμακο που ξέρετε έχει και ορισμένες παρενέργειες. Τα φάρμακα για την πίεση πρέπει να τα παίρνουμε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Γιατί αν τα σταματήσει, η πίεση επανέρχεται. Οπότε αυτό το οποίο είναι σημαντικό θα πρέπει να πάει, γι' αυτό πρέπει να κάνει σε οργανωμένο κέντρο, διότι δίνουμε τώρα φάρμακα δύο μαζί. Ίσως αν είναι αρκετά ψηλή πίεση, τρία μαζί, αλλά σε χαμηλές δόσεις. Αντί να βάζουμε ένα φάρμακο σε τεράστιες δόσεις, γιατί μετά αυτό συνήθως κάνουν παρενέργειες μετά από κάποιο διάστημα. Και αυτό είναι μια αλλαγή φιλοσοφίας, η οποία έχει γίνει τελευταία. Ενώ παλαιότερα λέγαμε προχώρα με ένα φάρμακο, όσο πάει, και άμα τερματιστεί αυτό, μετά ξεκινά δεύτερο. Αυτό λέγαμε πριν από 20 χρόνια. Αλλά πλέον λέμε ότι όχι, ξεκινάμε αμέσως με δύο φάρμακα σε χαμηλή δόση, ώστε να μην έχουμε προβλήματα, ώστε όλοι να τα ανέχονται τα φάρμακα και να μην έχουμε παρενέργειες. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για να μπορέσει η πίεση να βελτιωθεί αν κάνουμε μικροαλλαγές. Αλλά ο συνδυασμός, η συνδυασμένη θεραπεία και η μείωση του αλατιού είναι από εκεί που ξεκινάμε με την πίεση. Οι μισοί Αμερικανοί έχουν χωριστεί πριν από 200. Άρα κάτι κάνουμε λάθος. Αυτό μάλλον είναι διατροφικό και γονιδιακό. 18% αυτονών έχουν πάνω από 240. 1-5. Είναι πολύ ψηλά. Τώρα, γιατί μας ενδιαφέρει αυτό, γιατί άμα ανέβει 10% χοληστερίνη ολική, αυξάνει ο κίνδυνος θανάτου κατά 20%. Άρα δεν επεξεγέρασε, πρέπει να το κοιτάμε με προσοχή. Παρακαλώ. Λοιπόν, υπάρχουν πραγματικά πάρα πολλές μελέτες οι οποίες δείχνουν ότι υπάρχει μεγάλο όφελος από τη ρύθμιση της χοληστερίνης. Ασθενείς οι οποίοι έχουν περάσει έμφραγμα, έχουν κάνει stent, έχουν πάθει διακεφαλικό, έχουν ζάχαρο, διαβήτα να το πω έτσι. Ασθενείς οι οποίοι έχουν μεγάλο ρίσκο να εμφανίσουν στεφανία νόσου, δηλαδή έχουν πολλούς παράγοντες κινδύνου, είναι παχείς, καπνίζουν, έχουν υπέρταση. Αυτοί οι ασθενείς μπορεί να ωφεληθούν πάρα πολύ άμα είσαι προθετικός με την αντιλιπιδεμική αγωγή. Άρα είναι πολύ σημαντικό να έχουμε κάποιο καλό. Για να επισκεφθούμε σε ένα καλό γιατρό, τον παθολόγο μας, τον καρδιολόγο μας, για να ορίσουμε ποιο είναι το όριο. Γιατί προφανώς δεν θα ξεκινήσει κάποιος που έχει πολύ χαμηλή χοληστερίνη σε πολύ επιθετική αγωγή, αλλά άμα κάποιος ασθενής έχει πάθει τη ζημιά, χρειάζεται επιθετική αγωγή. Το λάθος είναι να το πάρουμε ελαφρά. Να πούμε, να δώσει του λίγο φτύνο. Ενώ αυτός έχει μεγάλο κίνδυνο να ξανακάνει έμφραγμα. Μεγάλο κίνδυνο να ξαναπάθει κεφαλικό. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να το προσέχουμε αυτό. Ναι, να πούμε τώρα για ποιο λόγο μας ενδιαφέρει η χοληστερίνη. Ορισμένοι υπάρχουν, ρωτάνε συνέχεια εδώ η χοληστερίνη, τα φάρμακα τη χοληστερίνη θα μου δημιουργήσουν πρόβλημα στο σηκώτη, θα μου καταστρέψουν το σηκώτη. Αυτό είναι ένας μύθος. Δεν είναι μια πραγματικότητα. Αυτό ίσως αφορά φάρμακα τα οποία ήταν προ 30 ετία. Τα οποία ήταν τα πρώτα φάρμακα με αρκετές παρενέργειες. Πλέον αυτά τα φάρμακα έχουν αποσυρθεί, δεν υπάρχουν. Οπότε αν έχουμε συνδυασμό παραγόντων, ώστε και η φόδρα να είναι πολύ λεπτή επειδή έχει χοληστερίνη για πολύ καιρό, αλλά και η πίεση ψηλή, μετά θα σπάσει κάπου η φόδρα. Πού θα σπάσει? Σε όποιο σημείο είμαστε άτυχοι. Αν είναι κανένας πολύ άτυχος, μπορεί να σπάσει μες το κεφάλι, για πάθη κεφαλικό. Αν είναι μεσαίως άτυχος, μπορεί να σπάσει τα πόδια και να έχει κάποιο όρο στο πόδι. Αν είναι πάλι αρκετά άτυχος, μπορεί να έχει κάποιο έμφραγμα.
Αλλά και σε ορισμένες περιπτώσεις το σώμα έχει τεράστιες δυνατότητες, μόνο το θεραπεύει μόνο του. Υπάρχουν ενδογενείς παράγοντες. Και τα φάρμακα βοηθάνε αυτή την επούλωση, την ενδογενή επούλωση, θα έλεγα, να το πούμε ελληνικά. Και αυτές οι εκφράσεις, οι ελληνικές, χρησιμοποιούνται στην ιατρική ορολογία. Οπότε είναι πολύ σημαντικό αυτοί οι παράγοντες να διατηρούν τη φόδρα του αγκείου σε καλή κατάσταση και να μην σπάει. Όπως ακριβώς, αν η φόδρα του σακάκι δεν είναι καλή, το σακάκι το πετάξουμε μετά από λίγο. Δεν είναι σωστό. Ωραία, ακριβώς. Οπότε τι θα κάνουμε για να ρίξουμε τη χοληστερίνη? Πρώτον, φάρμακα. Δεύτερον, αλλαγή διατροφής. Παίζει ρόλο πραγματικά. Και τρίτον, άσκηση. Είναι, άμα δείτε το HDL, καλή χοληστερίνη που λέμε, αυξάνεται δραματικά με κάποιους αθλητές. Είχα ασθενείς οι οποίοι τους κάνουν δύο βόλτες στο Αστόρια πάρα κάθε μέρα, παιδί. Ανεβαίνει το HDL, ανεβαίνει 5-6 μονάδες, 10 μονάδες, ανεβαίνει. Οπότε μπορείς με την άσκηση να καταφέρεις πολλά πράγματα. Άμα δείτε τα guidelines, τα καινούργια, δηλαδή τα πιο καινούργια, δεν είναι καινούργια. Είμαστε πολύ πιο θετικοί. Δηλαδή θέλουμε να χαμηλώσουμε την HDL κάτω από 70, να το πω έτσι. Δηλαδή τα παλιά λέγαμε κάτω από 100, τώρα είναι κάτω από 70. Έχει βρεθεί ότι ζουν παραπάνω οι ασθενείς οι οποίοι έχουν πρόβλημα και είμαστε επιθετικοί απέναντί τους όσον αφορά την ελληνική αγωγή. Και το θέμα είναι ότι υπάρχουν και φάρμακα που είναι ενέσιμα, υποδόρια να το πω έτσι. Υποδόρια ενέσιμα τα οποία είναι καινούργια και τα οποία είναι πολύ αποτελεσματικά στην μείωση της χοληστερόλης. Αυτό να σταθούμε λίγο, γιατί καταρχήν δεν μιλάμε για κάθε μέρα ένεση, για να μην τρελαθούμε κιόλας. Το θετικό είναι το πρώτο φάρμακο, το οποίο είναι περίπου σαν ένα τύπο εμβολίου. Είναι μια φορά το χρόνο, είναι μια φορά τους 6 μήνες, κάποιο άλλο είναι μια φορά το μήνα. Δεν μιλάμε για καθημερινές ενέσεις. Σαν την ινσουλίνη, κάνουμε ένεση 3 φορές τη μέρα για να μειώσουμε χοληστερίνη. Κάτι διαφορετικό τελείως. Κάνουμε ένεση μια φορά το μήνα. Μόνοι μας την κάνουμε ένεση. Είναι κάτι σαν στυλό. Το βάζεις απάνω στο πόδι, στην κοιλιά, πατάς το κουμπί από πάνω και δίνει την ένεση. Δεν είναι τίποτα περίπλοκο δηλαδή. Μια ελάχιστη, πολύ μικρή βελόνα είναι. Και μια φορά το μήνα δεν είναι και τόσο δύσκολο. Ή μια φορά τους 6 μήνες δεν είναι και τόσο δύσκολο. Αυτά τα φάρμακα υψηλού κόστους, ομολογώ, τα χειρίζονται ειδικά κέντρα και άνω του ενός γιατρού πρέπει να υπογράψουν για αυτά. Το οποίο προσαρμόζεται στα προγράμματα αυτά τα έχουμε σε πλήρη ανάπτυξη. Αλλά πρέπει και ταυτοχρόνως αυτά τα φάρμακα δεν έχουν καμία παρενέργεια. Ποιο είναι το ελληνικό στοιχείο σε αυτά τα φάρμακα? Υπάρχει ότι η ανακάλυψη αυτών των φαρμάκων έχει γίνει από δύο ελληνικής καταγωγής Έλληνες, της Νέας Υόρκης μάλιστα, τον Dr. Roy Vangelo και τον Dr. Γιανκόπουλο, οι οποίοι είχαν το πρωτότυπο φάρμακο, το οποίο κυκλοφορεί ήδη και υπάρχουν και άλλα στη συνεχεία. Οπότε και σε αυτόν τον τομέα θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή. Και αυτά τα φάρμακα δεν έχουν παρενέργειες, ξαναλέω. Οπότε δεν υπάρχει καμία υπόνοια περί πόνων στα πόδια, στους μύες ή στο σηκώτη κτλ. Που κάνουμε τις άλλες εξετάσεις. Αντιθέτως, όταν ξεκινάμε τα ενέσιμα, συνήθως καταφέρουμε και μειώνουμε τη δόση από τις στατίνες, οπότε έχουμε ολιγότερες μυαλγίες και ολιγότερα τέτοια προβλήματα παρενεργειών. Άρα και αυτό είναι ένα πολύ θετικό. Αλλά ξαναλέω ότι αυτά τα φάρμακα τα χειρίζονται ειδικά κέντρα, όχι οποιοδήποτε ιατρείο. Δεν χρειάζεται να γραφτούμε σε γυμναστήρια, να ξοδεύουμε χρήματα, άμα το σκέφτεστε και αυτό. Μπορείτε απλά να περπατάτε. Και άμα δεν περπατάμε, πολύ απλά να κάνουμε το δεύτερο σπίτι. Ή έστω κολύμπι, δεν ξέρω. Κολύμπι είναι πιο απαιτητικό, πιο δύσκολο. Έχει βρεθεί ότι μειώνει την εμφάνιση ζαχάρου και μειώνει και το κεφαλικό. Δεν υπάρχει μεγάλη μελέτη η οποία να δείχνει ακριβώς αυτό το όφελος, αλλά έχει βρεθεί ότι 30 με 60 λεπτά μπορούν πραγματικά να βοηθήσουν πάρα πολύ και σε αυτούς που έχουν ήδη πάθει έμφραγμα και σε αυτούς οι οποίοι είναι σε κίνδυνο να πάθουν έμφραγμα. Λοιπόν, χρειαζόμαστε δίαιτα υψηλή σε φρούτα και λαχανικά, και επίσης η οποία να μην είναι πάρα πολύ ψηλά σε υδατάνθρακες. Μελομακάρονα, μακαρόνια, όλα τα καλά δηλαδή. Αυτά είναι κάποιοι νέοι παράγοντες οι οποίοι υπάρχουν και στο Mount Sinai Queens. Λοιπόν, στο Mount Sinai Queens κάνουμε κάποια αίματα τα οποία μας δείχνουν αμέσως σε παράγοντο σε κίνδυνο. Αυτό είναι το CRP που λέω εκεί πέρα. Και το άλλο, ποιο είναι το άλλο, έχουμε φέρει αξονικό τομογράφο, που δεν είναι για όλους φυσικά, που μπορούμε να κάνουμε αξονικές τομογραφίες για ανθρώπους οι οποίοι όμως είναι σε κάποιο κίνδυνο, για να δούμε αν η καρδιά έχει ασβέστιο. Αυτό δεν χρειάζεται να πάρει φλέβα ο ασθενής. Μπαίνει στον αξονικό και βγαίνει τον αξονικό. Κάνει περίπου 15 δευτερόλεπτα να γίνει αυτό, 20 δευτερόλεπτα από εκεί. Αυτό τι κάνει, σου δείχνει άμα τα αγκεία, η φόδρα, που λέει ο άσφαλτος, έχει γύρω-γύρω ασβέστιο.
άμα κάποιος έχει ασβέστιο, είναι μάλλον πιθανό ότι μπορεί να έχει άλλα προβλήματα. Οπότε εκεί πέρα αρχίζουμε και είμαστε πιο επιθετικοί όσον αφορά τα stress test, ας πούμε, μπορεί να έχει τόσο πολύ υψηλό, να το πάρουμε σε φάρμακα χοληστερίνη, ασπιρίνη. Αλλάζει λοιπόν μετά η αντιμετώπιση ενός τελείως ασυμπτωματικού ασθενούς, ο οποίος έχει πολύ υψηλό ασβέστιο, να το πω έτσι, γύρω από τα στεφανιά αγκία. Και αυτό το κάνουμε πού? Εδώ. Κάθε Τρίτη, στο Manchester United Queens, αυτό γίνεται. Το κόστος είναι 100 δολάρια. Δεν είναι κάτι πολύ ακριβό. Πάμε παρακάτω. Αυτό εδώ είναι το χωριό. Είναι η Τέαφο Κύβδος. Εύχομαι λοιπόν να είστε σε κάτι αντίστοιχο το καλοκαίρι. Σωστό είναι αυτό, σωστό είναι αυτό. Γι' αυτό είναι η πιο καλή φωτογραφία, γιατί στο τέλος η ευεξία μειώνει τους κινδύνους καρδιακών παθήσεων. Οτιδήποτε αντιλαμβάνεται ο καθένας ως ευεξία. Ένα μια απάντηση της ευεξίας, όπως ενδιαφέρει ο Γιώργος. Αυτό είναι κάτι σημαντικό. Ένα βαρύ χειροκρότημα για τις διαδόντες μας. Ωραία. Λοιπόν. Τον Άγιο Δημήτριο που είναι προστάτης εδώ της Αστορίας, Αγία Κατερίνη και Άγιος Γεώργιος, ο Πρόεδρος, θα δώσουμε στον προηγούμενο τη μετάσταση σε έναν έτσι. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Να πούμε λιγάκι στο Παχύρι για όλες τις προσφορές που έχει φέρει όλα αυτά τα χρόνια. Thank you very much, George. Για όλες τις αποτροπίες και για όλα το Thanksgiving και ούτε καθεξής. Thank you and thank you. Χρόνια πολλά σε όλους και ευτυχία και υγεία. Thank you. Ο Δημήτρης ο Πανάγος από το Greek News USA. Έχουμε τον Δημήτρη τον Τζάκα. Δημήτριο Τζάκα, πού είναι αυτός? Αναμνήσεις. Έχουμε ποιον άλλον έχουμε και τον Θανάση τον Τζούβελη από το Κόσμος FM και αυτός από εκεί μας μιλάει συχνά τις Κυριακές. Και τον Φώτη τον Παπαγερμανό. Πού είσαι ρε Φώτη? Έχουμε τον Μιχάλη τον Γιακουμέλο από το MGTV. MGTV USA. Οι δραστηριότητες της ελληνοαμερικανικής κοινότητας με βίντεο και πλήρες ρεπορτάζ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας mgtvusa.com. Καλύπτουμε καθημερινά τα γεγονότα στην Ομογένεια.